Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας μέσα σε αυτές τις πραγματικά δύσκολες συνθήκες των πολλαπλών κρίσεων που βιώνουμε. Είμαι ο Σταύρος Ζαφυρίου και είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Συγγραφέων. Φέτος, για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας ποίησης και για πρώτη φορά, σκεφτήκαμε ως εταιρεία, παράλληλα με την κεντρική δράση μας της Αθήνας, τη διοργάνωση και μιας αντίστοιχης στη Θεσσαλονίκη. Στην πόλη μας όμως υπάρχει και δραστηριοποιείται ένα ιστορικό σωματείο, η Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο των κοινών στόχων και της επαφής των δύο εταιριών, συζητήσαμε και έγινε αποδεκτή η πρόταση να προχωρήσουμε μαζί στην υλοποίηση της σημερινής εκδήλωσης, την οποία αρρωγός και συμμέτοχος είναι και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Όταν αρχίσαμε να σχεδιάζουμε αυτή την εκδήλωση, ο πόλεμος ήταν μια απευκταία πιθανότητα. Όταν ξεκινήσαμε τις πρόβες, ήταν πια γεγονός. Συνεχίσαμε με την ελπίδα ότι μέχρι την 21η Μαρτίου, μέχρι σήμερα, θα είχε τελειώσει. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και ο φωτεινός εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας ποίησης δεν μπορεί εν μέσω φλεγόμενων πόλεων, θανάτου και ξεσπιτωμού, εν μέσω διχασμών και ηθικών αβεβαιοτήτων, να ενέχει την έννοια της γιορτής όπως συνήθως την αποδίδουμε. Ποιητές έχουν βρεθεί σε πεδία μαχών, κάποιοι έχουν μείνει εκεί, άλλοι έχουν γράψει για τον πόλεμο. Και αν πράγματι η ποίηση δεν μπορεί να αποτρέψει το κακό, μπορεί ωστόσο να το ονομάσει και να θέσει την ασχήμια του μπροστά στις συνειδήσεις. Και αυτός είναι ίσως ένας τρόπος να δεχτούμε ότι μπορούμε να βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Εκ μέρους της Εταιρείας Συγγραφέων, είναι ο χαιρετισμός του Προέδρου της Εταιρείας Συγγραφέων από την Αθήνα, του κυρίου Ιωσήφ Βεντούρα. Εκ μέρους της Εταιρείας Συγγραφέων επιθυμώ να συγχαρώ τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, η οποία αποτελεί και την αφετηρία μιας νέας πολιτιστικής διαδρομής της Εταιρείας Συγγραφέων στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε την Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και την Αντιδήμαρχο κυρία Μαρία Καραγιάννη, καθώς και τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για την άψογη συνεργασία μας στη συνδιοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται και σε όλους τους συντελεστές, ηθοποιούς και μουσικούς και στα μέλη των δύο σωματείων μας που εργάστηκαν για την πραγμάτωσή της. Η Παγκόσμια ημέρα ποίησης ας μας υπενθυμίζει ότι η ιδέα της ποίησης υπερβαίνει σύνορα και λαούς, ότι ο λόγος της είναι ο λόγος της ζωής και ότι η αλήθεια της είναι η δύναμή της. Πριν δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Εταιρείας Λογοτεχνών, κύριο Βαγγέλη Τασιόπουλο, για το δικό του μικρό χαιρετισμό, να σας ενημερώσω για μια αλλαγή στη σύνθεση των ηθοποιών. Η φίλη μας, η Ελένη Θημιοπούλου, χωρίς να είναι θετική στον κορονοϊό, επειδή μόλις χθες ήρθε σε επαφή με κρούσμα και τηρώντας το πρωτόκολλο, αποφάσισε να μπει σε εθελούσια καραντίνα. Τη θέση της πήρε η ποιήτρια Χλόη Κουτσουμπέλη, η οποία είναι και αυτή που επιμελήθηκε την ενότητα των ποιητριών και ως εκ τούτου είχε πλήρη εικόνα των κειμένων και όλων των προβών που είχαν προηγηθεί. Βαγγέλη. Καλησπέρα σας. Δυστυχώς θα αρχίσω με μια δυσάρεστη είδηση. Σήμερα αναχώρησε για αλλού η ποιήτρια και μέλος μας Μελίτα Τόκα Καραχάλιου. Θα ξεκινήσουμε από αυτή την απώλεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως.
Είναι κάποιες στιγμές που η αμηχανία και ο φόβος για όσα συμβαίνουν γύρω μας, μας ενώνουν, όπως η αγάπη και το πάθος. Οι λόγοι είναι πολλοί, ενδογενείς και εξωτερικοί, οι οποίοι όμως κατατείνουν στην αξία της τέχνης. Αλήθεια, τι θα ήταν ο άνθρωπος χωρίς αυτήν και ποια απάντηση θα δινόταν στο γνωστό ερώτημα «Τι είναι Θεός, τι μη Θεός και τι είναι ανάμεσά τους». Έτσι λοιπόν, ως κοινωνία της τέχνης, καλούμαστε σε μια επαιτειακή σύμβαση κάθε 21 Μάρτη, την αιαρινή ησημερία, να τιμήσουμε το παρελθόν και να συνομιλήσουμε για το παρόν και το μέλλον. Η τραγική συγκυρία και ο ζόφος του πολέμου μας υποχρεώνουν να εκφραστούμε όχι μονάχα με το λόγο των ποιητών, αλλά και με τους ήχους της μουσικής και τη σιωπή μας. Στο πλαίσιο αυτό στεκόμαστε όρθιοι και όρθιες, τασόμαστε υπέρ της ειρήνης, χωρίς προαπαιτούμενα και διακρίσεις. Υποστηρίζουμε ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανεκτίμητη και η αυτοδιάθεση των ανθρώπων αδιαπραγμάτευτη και προσδοκούμε καλύτερες μέρες. Η ΕΡΤ συμπληρώνει το 2022 60 χρόνια ζωής. Με διαρκή παρουσία, κατάφερε να αναδειχθεί ως μια από τις σημαντικότερες συλλογικότητες συγγραφέων στην Ελλάδα, στοχεύοντας πάντοτε τα 67 χρόνια στην ανάδειξη και καταξίωση της λογοτεχνίας και των ελληνικών γραμμάτων, καθώς επίσης και στην περιφρούρηση και κατοχήρωση των δικαιωμάτων των μελών της εταιρείας και γενικότερα των λογοτεχνών, παρενεύει και παρεμβαίνει σε ζητήματα αιχμής και ως οφείλει σε κάθε ευκαιρία προσπαθεί για ένα εμφανέστερο παρόν κατά τις ανάγκες της ώρας, όπως επιθυμούσαν οι προκάτοχοί μας. Στα 60 χρονά της, κατά από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, τιμά την ημέρα της ποίησης σε μια αγαστή συνεργασία με την άλλη μεγάλη συλλογικότητα, την Εταιρεία Συγγραφέων. Είμαστε ευτυχείς και υπερήφανοι, διότι φτάσαμε έως εδώ, υπερβαίνοντας αντικειμενικές δυσκολίες και πρακτικά θέματα με πνεύμα συνεργασίας και αλληλοεκτίμησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Εταιρείας Συγγραφέων Ιωσήφ Βεντούρα και το Διοικητικό Συμβούλιο για την άψογη συνεργασία, η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στην πρωτοβουλία του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Συγγραφέων, αγαπημένου φίλου Σταύρου Ζαφυρίου. Επίσης, την αγαπημένη φίλη και αντιπρόεδρο της Εταιρείας Λογοτεχνών, Χλόη Κουτσουμπέλη, που επομίστηκε το βάρος της επιμέλειας, πνευματικής και πρακτικής. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ευγενική χορηγία του θεάτρου. Επίσης, τους τρεις ηθοποιούς, Ελένη Θημιοπούλου, Κλειό Δανάη Οθονέου, Μάρα Τσικάρα, Δημήτρης Πορίδη, Κωνσταντίνο Χατζησάβα και Χρήστο Στυλιανού. Θερμές ευχαριστίες επίσης στον Κώστα Χανή και την Εμίλια Τριανταφυλλίδου. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ μαζί μας και μας κάνετε την τιμή. Ευχαριστούμε. Πριν μαζέψω αυτά στις κουίντες, να σας παρακαλέσω τα κινητά σας. Στο αθόρυβο ή σε λειτουργία πτήσης, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ευχαριστώ.
Επιτρέψτε μου μία ερώτηση. Ώρα τώρα σας κοιτάζω, σας γνωρίζω, έχουμε ξανασυναντηθεί. Με λένε Ανθούλα, Ανθούλα Σταθοπούλου. Δεν νομίζω, δεν σας θυμάμαι. Εκτός... Ζωή Καρέλη, χάρηκα για τη γνωριμία. Εκτός αν... Εκτός αν ο παρόν χρόνος και ο παρελθόν χρόνος είναι ίσως και οι δύο παρόντες στο μέλλοντα χρόνο και ο μέλλον χρόνος να περιέχεται στον παρελθόντα χρόνο. Ό,τι θα μπορούσε να συμβεί και ό,τι συνέβη δείχνουν σε ένα τέλος που ήταν πάντοτε παρόν. Αγαπημένος Έλιοτ, φυσικά. Πόσο μα πόσο σοφός. Συγγνώμη που παίρνω το θάρρος να σας πλησιάσω. Ονομάζομαι Μάτση, Μάτση Χατζηλαζάρου. Εμένα και οι δύο μου φαίνεστε πολύ οικίες. Η αίσθηση των κορμιών σας, το χρώμα, ακόμα και η μυρωδιά σας, όλα μου είναι γνώριμα, οικία. Έχουμε συναντηθεί σίγουρα ξανά. Μοιάζετε και οι δυο σαν κοχύλια έτοιμα να ανοίξουν διάπλατα. Και εσείς περιμένετε το τρένο? Ένα τρένο που δεν έρχεται ποτέ. Ναι, πάντα. Στο σταθμό της Θεσσαλονίκης, στην πόλη που γεννήθηκα. Ξαναγυρνάμε πάντα στην αφετηρία. Θα σταθώ όρθια στο φως να μιλήσω. Αφού βρίσκομαι, πρέπει να μιλήσω. Αφού άκουσα, πρέπει να μιλήσω. Θα ανοίξω το στόμα μου να μιλήσω. Η ομιλία μου είναι ό,τι με έπραξε και ό,τι μέλλον να πράξω. Γιατί ευρίσκομαι. Άνοιξα το στόμα και άκουσα τη φωνή μου και τότε κοίταξα τον πλησίον εαυτό μου. Τώρα καταλαβαίνω που έχουμε συναντηθεί. Ναι. Στον ποιητικό το λόγο, που πιστεύω ότι μπορεί να είναι ο μόνος ελεύθερος σε χρόνο και χώρο. Ναι. Εκεί. Εκεί όπου τα λουλούδια των δένδρων είναι τα πουλιά. Το σιγανό κελάιδισμα της θάλασσας είναι η πτώση της βροχής στο τελευταίο τεμπέλικο κύμα του ακρογιαλιού. Τη μυρωδιά του ήλιου τυχαίνει το σφαγμένο πεπόνι. Η ποίησή μας είναι η ζωή. Εκεί έχουμε ξανασυναντηθεί, φίλες μου. Στην ποίηση. Ναι, εκεί. Όπου τα δέντρα, τα ποίηματα, είναι δέντρα, με τις σειρές τους τα κλαδιά που απλώνονται με τα λιγερά λόγια τους, φύλλα που παίζουν στον άνεμο της διάθεσης. Ο άνεμος δείχνει τα ποικίλα σχήματα, διαφορετικά σχέδια από τα φύλλα και λυγίζει τα ελαφριά κλαδιά. Ελαφριά κινεί και τα δέντρα ολόκληρα, ζωντανά, τα φαντάζει. Δείχνει τον κόσμο που κρύβουν και φανερώνει τα μυστικά που κρατούν στα όμορφα ψιθυρίσματα των ήχων και των ρυθμών. Ναι, εκεί όπου έπεσε το βράδυ, κάτασπριν η γη, το φεγγάρι λάμπει στη λευκή σιγή. Κι είναι τόσο ωραία να περιπατείς στο απαλό ταπέτο της χιονά της γης. Κι είναι τόσο ωραία, πικρέ καημέ μου, να χάνουμε μαζί σου βράδια γαλινά. Είσαι λυπημένη? Ναι, βλέπεις έχω ένα κακό προαίσθημα. Μία σκιά βαδίζει δίπλα μου και μου χαμογελάει. Νιώθω ότι όλα θα τελειώσουν γρήγορα. Μία σκιά βαδίζει δίπλα μου όλη μου τη ζωή. Όμως την αγαπώ και μ' αγαπά.
είναι ανώτερη από μένα. Πιο ψηλή, πιο πλατιά. Δίπλα της βαδίζει το φως. Θέλω να την αγγίξω, να τη φτάσω. Στην ποίηση, αδερφές μου. Στην ποίηση έχουμε ξανασυναντηθεί. Σε αυτή την αχανή παράξενη χώρα και βέβαια στο φίλο μας. Βλέπετε, κάποτε ακουμπάμε τον εαυτό μας σαν ένα κουμπί γυμνό επάνω σε ένα καθρέφτη. Και την αυγή βρίσκουμε ένα χαμομήλι μες στον ανοιξιάτικο κάμπο. Κάποτε ακουγόμαστε σαν την πιο θριαμβευτική κραυγή ζώου. Και όταν ξανασταθούμε να ακούσουμε, ο ήχος μας είναι σκληρό γρατσούνισμα φτιαριού πάνω στον άγωνο βράχο. Ναι. Ναι, στο φίλο μας. Στο φίλο μας. Είμαστε γυναίκες, άνθρωποι. Εγώ, γυναίκα ή άνθρωπος. Ζητούσα το πρόσωπό σου πάντοτε, ήταν ως τώρα του ανδρός. Και δεν μπορώ αλλιώς να το γνωρίσω. Και λέω πως είμαι ακέραιος άνθρωπος και μόνος. Δίχως του δεν εγινόμουν και τώρα είμαι και μπορώ και είμαστε ζεύγος χωρισμένο. Εκείνος και εγώ. Έχω το δικό μου φως. Εγώ, ποτέ σελήνη. Είπα πως δεν θα βαστώ από τον ήλιο. Για μένα πάλι η γυναίκα είναι θάλασσα. Θάλασσα πόσο μοιάζεται σαν να είσαστε αδελφές. Έτσι και μένα, σαν και σένα, ανήσυχη ψυχή. Θάλασσα κλείνει μέσα τις ορμές πολύ κρυφές κι είναι βυθός τρισκότινος η κάθε της πτυχή. Κι είναι φορές που γίνεται καθάρια σαν και σένα και κάθε μάτι μέσα της μπορεί να βυθιστεί. Κι είναι φορές που υψώνεται κύματα βουρκωμένα του πάθους σας που πνίγεται σε αυτά τον εραστή. Θάλασσα πόσο μοιάζεται, σαν να είσαστε αδελφές. Το μίσος και ο έρωτας σας στρέφουνε μαζί. Παράξενες είστε κι οι δυο και αλλάζετε μορφές, γιατί κάποιο μυστήριο μες στη ζωή σας ζει. Τα ωραία μαλλιά των γυναικών, τόσο έθραυστα στην αφή τους. Γυναίκα που με μια κίνηση ρίχνει πίσω τα μαλλιά της. Όπως γυρνάνε τα φύλλα του βιβλίου σε διαστήματα κανονικά. Έπειτα η στρώση των μαλλιών, το φόρεμα, γίνονται ένα. Καστανοκόκκινα και σκιές από χρυσαφιές αχτίδες. Χρώματα φαύνου. Ναι. Τα ωραία μαλλιά των γυναικών. Ωραία μαλλιά των γυναικών. Τα πυρόχρυσα μαλλιά των γυναικών. Είναι σκιερές αίθουσες όπου γλιστρά ο ήλιος. Μαλλιά πυρόχρυσα των γυναικών. Σαν δάση φθινοπορεινά με τις πορφύρες και το φθαρμένο χρυσάφι των φύλων. Δέντρα πολλά, πολύτροπα, σιωπηλά. Το τρένο αργεί. Κι εγώ νιστάζω. Τον τελευταίο καιρό δεν κοιμάμαι καθόλου. Τη νύχτα ακούγονται πάρα πολύ τα καμιόνια που περνούν πιο γρήγορα, ελεύθερα στους γυμνούς δρόμους. Πάνω στο τραπέζι σου μισοφέγγει ένα ποτήρι νερό και από πλάι το μετάλλινο κουτί. Το υπνοτικό. Άσπρη σκόνη, πυκνωμένη σε λίγο, στρογγυλό, μικρό σχήμα. Κι εγώ κοιμάμαι ελάχιστα. Πέρασαν τα μεσάνυχτα κι η μέρα αργοσημώνει. Στις γη στο κρύο μέτωπο τριαντάφυλλα σκορπά. Άγρυπνη πάλι πέρασα στην κάμαρη και μόνη, με την καρδιά μου ανήσυχα στα στήθια να χτυπά. Στις τόσες νύχτες πέρασε ακόμα μία νύχτα. Κάθε λεπτό του ρολογιού ζούσα και μια ζωή. Όξο τα νεμοσφύριγμα και το σκυλί που αλήχτα
σκορπούσαν μια θρηνώδη και εδώ μέσα μουσική. Η νύχτα θα με χαντακώσει. Με εκείνες τις μεγάλες σκιές που τρεμοσβήνουνε και απλώνονται και γλύφουνε τον τοίχο ψηλά στο παράθυρό μου, σε αντίθετη κατεύθυνση από όσα διαβαίνουνε κάτω στο δρόμο. Τόση ώρα όμως μιλάμε και δεν ρωτήσαμε τον προορισμό. Αλήθεια, πού θα θέλατε να σας πάει το τρένο που περιμένετε? Εμένα Βενετία, τότε, τώρα και πάντα. Στη Βενετία, που πάντοτε ποθούσα εγώ να πάω, ήταν στρωμένα τα νερά με ρόδα σκορπισμένα που τα ρίχναν χέρια λεπτά από τους ψηλούς εξώστες. Κι ήτανε κι άλλες ομορφιές, μα ωστόσο δεν θυμάμαι. Μόνο θυμάμαι πρόσμενα δύο χείλη φλογισμένα. Εσείς? Εγώ, στο Παρίσι. Ξανά και ξανά. Στο Παρίσι. Φύλακι σου τρυφερά βλαστάρια. Φώτα πάνω σε σκούρο πράσινο χαλί. Ναι, να δρέψουμε τις μικροσκοπικές χελώνες που διαβαίνουν μες στο μαλακό καυκί τους ευνίδι αποκάλυψη ζωής με θαμπώνει. Εγώ ταξιδεύω μόνο στο παρελθόν. Κάθε ταξίδι είναι εσωτερικό, κάθε προορισμός. Όλο και πιο βαθιά μέσα μου. Η ακινησία συγκρατεί την ποιότητα, αποκαλύπτει το χρόνο. Συμβαίνω στο χρόνο. Συμβαίνω το χρόνο. Μα και ο έρωτας, εδώ που τα λέμε, δεν είναι από μόνος του ένας προορισμός. Ένας σταθμός, μια αναμονή, ψυχή, κορμί, χώμα, ουρανός. Σε περιβάλλω με μια μεγάλη αναμονή. Σε περιέχω όπως ταραχοβίτικο κιούπι το λάδι. Σε ανασένω όπως ο θερμαστής του καραβιού ρουφάει μες στα πλεμόνια του το δειλινό το μπάτι. Σ' αγρικό με την ίδια διάθεση που ο ερυθρόδερμος κολλάει τα αυτή του χάμω για να ακούσει τον μπαφλασμό του αλόγου. Ο έρωτας για μένα μοιάζει με σκιά. Βύχει, φτύνει αίμα, λείπει, δεν φτάνει ποτέ. Για μένα ο έρωτας μοιάζει με θάνατο. Κάτι η καρδιά μου μέσα στην ατέρμονη και ματωμένη έκτασή της κλείνει απ' τη μεγάλη τρικυμία του έρωτα και κάτι απ' της μετάνοιας στη γαλήνη. Κάποιος καημός απόψε μου φλογίζει τα δυνατά και τα δύνατα και πονεμένα στήθη. Αχ, ύπνε, έλα και ρίξε με στα βύθη του ονείρου που σιγά σιγά γυρίζει ο τροχός κάθε ζωής θλιμμένης. Φτάνει να ξεχαστώ για λίγες ώρες στο νίσκιο μιας αγάπης πεθαμένης. Για μένα ο έρωτας δεν έχει να κάνει με το σώμα. Είναι αυτογνωσία. Ναι. Πληρότητα. Συνειδητοποίηση. Ένωση με το φως, ένωση με τη σκιά. Στρέφονται από εδώ και από εκεί τυράνια και συστροφή τα σώματα, συμπλοκή, άχαρη, καμιά παρηγοριά. Τα σώματα μένουν φτωχά, άκαμπτα και κουρασμένα. Τα παιδεύει τη ειδονής η εκμυδένιση. Τόσος είναι ο έρωτας σου που μπορείς στους νεκρούς ανάμεσα να σταθείς. Όμως εμένα δεν ταιριάζει αγάπη εγκόσμια ειδονής. Δεν κρατώ την έκσταση της στιγμής. Για μένα ζητώ την αγάπη σου πέρα από την υλική παρουσία, στην αόριστη, απίθανη σημασία του αιώνιου. Για μένα ο έρωτας είναι αυτό. Την πιο ειδονική αφή την έχει το σταφύλι το πρωί,
σαν είναι δροσερό και σκεπασμένο με εκείνη την άχνη, τη λεπτή. Πιάνω την κοιλιά σου με τα τρία μου δάχτυλα και μου γεννιέται πάλι η εικόνα της δροσιάς του αμπελιού. Και αυτό. Εσένα σε έχω δεινόσαυρο από τους πιο εκπληκτικούς. Εσένα σε έχω βότσαλο φρούτο απαλό που το ρήμασε η θάλασσα. Σε ερωτεύω, σε ζηλεύω, σε γιασεμί. Του μαμπής, του μοαζής. Έρωτας και θάνατος, τόσο στενά συνυφασμένα. Κοιμάσαι με τον έρωτα και ξυπνάς με το θάνατο. Κοιτάξτε, το τρένο έρχεται. Το ακούω να πλησιάζει, μαύρο και γυαλιστερό. Θα μας πάρει μαζί του. Στις τόσες νύχτες πέρασε ακόμα μία νύχτα. Κάθε λεπτό του ρολογιού ζούσα και μια ζωή. Ετούτα τα δέντρα κάνουν για τις κούνιες, τα κρεβάτια και τα φέρετρα. Ετούτα τα δέντρα κάνουν για τις κούνιες, τα κρεβάτια και τα φέρετρα. Για μερικούς το σαράκι που χτυπάει τα ξύλα λέγεται ρολόι του θανάτου. Για μερικούς το σαράκι που χτυπάει τα ξύλα λέγεται ρολόι του θανάτου. Σαν πεθάνω μια μέρα, κι ίσως μέρα του Απρίλη, και νεκροί με ξαπλώσουν σε ένα φέρετρο άσπρο, τα θερμά τα φιλιά σου που μου έδινες πάντα, θα μου δώσεις και τότε πάνω στα χρώμα χείλη. Αγαπημένα πρόσωπα, χαμένα, κανένα δεν θα μείνει απ' αυτά, ούτε μες στην καρδιά μας. Ίσως. Γι' αυτό λυπούνται οι νεκροί. Θέλουμε να νικήσουμε το θάνατο που κουβαλάμε μέσα μας. Δίχως εξήγηση, τι θα απογίνουν οι νεκροί που ζούνε μέσα μας. Αντίο, αδερφές μου. Τώρα γνωρίζουμε τον τρόπο και τον τόπο. Πάντα θα βρισκόμαστε. Θα συναντιόμαστε ξανά και ξανά. Και ας με πήρε μένα πρώτη και πιο νέα το τρένο του θανάτου. Ναι, θα βρισκόμαστε πάντα. Στο λόγο τον ποιητικό, που πιστεύω ότι μπορεί να είναι ο μόνος ελεύθερος σε χρόνο και χώρο. Αντίο. Ζωή Καρέλη, παρούσα. Ανθούλα Σταθοπούλου, παρούσα. Μάτση Χατζηλαζάρου, παρούσα.
Και τώρα τι, αγαπητοί μου, ό,τι απομένει ανάμεσα στους όρους είναι η ποίηση. Ό,τι απομένει πια από όσα ζήσαμε, από εκείνα που τα έπνιξαν οι όροι. Και τελικά, δεν ήταν η μάχη αυτό που χάσαμε. Αυτό που χάσαμε ήταν το μετά. Και τώρα πια δεν περιμένουμε κανέναν. Δεν θέλουμε κανέναν. Στο ελεηνό τους θέατρο. Στο ελεηνό τους θέατρο. Μόνοι εμείς. Στη φοβερή ερημία της πλατείας. Μόνοι εσείς. Μόνος εγώ. Μιλώ για τα τελευταία σαλπίσματα των νικημένων στρατιωτών. Για τα τελευταία κουρέλια από τα γιορτινά μας φορέματα. Για τα παιδιά μας που πουλάν τσιγάρα στους διαβάτες. Μιλώ για τα λουλούδια που μαραθήκανε στους τάφους και τα σαπίζει η βροχή. Για τα σπίτια που χάσκουνε δίχως παράθυρα, σαν γρανία ξεδοντιασμένα. Για τα κορίτσια που ζητιανεύουν δείχνοντας στα στήθια τις πληγές τους. Μιλώ για τις ξυπόλυτες μάνες που σέρνονται στα χαλάσματα, για τις φλεγόμενες πόλεις, τα σοριασμένα κουφάρια στους δρόμους, τους μαστροπούς ποιητές που τρέμουνε τις νύχτες στα κατόφλια. Μιλώ για τις ατέλειωτες νύχτες, όταν το φως λιγοστεύει τα ξημερώματα, για τα φορτωμένα καμιόνια και τους βηματισμούς στις υγρές πλάκες, για τα προάβλια των φυλακών και για το δάκρυ των μελοθανάτων. Μα πιο πολύ μιλώ για τους ψαράδες που αφήσανε τα δίχτυα τους και πήρανε τα βήματά του. Και όταν αυτός κουράστηκε, αυτοί δεν ξαποστάσαν. Και όταν αυτός τους πρόδωσε, αυτοί δεν αρνηθήκαν. Και όταν αυτός δοξάστηκε, αυτοί στρέψαν τα μάτια. Και οι σύντροφοι τους φτύνανε και τους σταυρώναν. Και αυτοί, γαλήνοι, το δρόμο παίρνουνε πάκρι δεν έχει, χωρίς το βλέμμα τους να σκοτεινιάσει ή να λυγίσει. Όρθιοι και μόνοι, μες στη φοβερή ερημία του πλήθους. Αυτή η ερημία του πλήθους, αυτό το πλήθος, στο ελεηνό τους θέατρο, πως η ερημιά της ήσυχης ζωής. Θεός να μας φυλάει και τα παιδιά μας και τα αγκόνια μας. Θεός να δίνει γνώση και στους άλλους. Είμαστε καλά. Καλούτσικα. Πολλά δεν γυρεύουμε. Το φαγί μας, το σπιτάκι μας και κάτι στην άκρη για την κακιά την ώρα. Σαν μας χτυπούν την πόρτα, δεν ρωτάμε δίκαιος ή άνομος. Δίνουμε σ' όλους αυτό που μπορούμε. Τα παιδιά μας στο έθνος, τα κορίτσια στους όμοιους μας. Πουλάμε στο συνηθισμένο κέρδος. Πάμε πάντα με τον νόμο. Έτσι, η γαλήνη στέκεται στο σπιτικό μας. Λέμε πάντα ναι, και στη φωτιά και στο νερό, στο μιλονά και στον ξωμάχο. Ναι στον Άγιο, ναι στον διάβολο. Ναι, και όταν ναι δεν υπάρχει, είναι η φωτιά που πέφτει πια και μας εξολοθρεύει. Είναι η φθορά επάνω στη σκηνή, καθώς το σκηνικό αναδιατάσσεται. Αμέτωχος εγώ, σας περιγράφω. Δεν καταβγάζετε πια η μορφή σας. Περάσατε στην δεύτερη σειρά εφεδρείας. Βλέπετε τα πράγματα εκ του ασφαλούς. Αποκτήσατε ύφος υπεροπτικό. Άλλοι τώρα διασχίζουν τα πεζοδρόμια με καινούργια συνθήματα. Άλλες φάλαγγες συμπαγής τραγουδούν εμβατήρια. Η αυλαία υψώνεται πάλι. Ο ιστορικός σας ρόλος φοβάμαι πως τέλειωσε. Τώρα προσχωρείτε ολοένα στον κατευνασμό. Στους ετήσιους ισολογισμούς εντρυφείτε. Συναλλάσσεστε φανερά με ανακτορικούς. Αισθάνεστε του φόβου τα πρώτα συμπτώματα. Σεις, που κάποτε μέσα στις φλέβες σας άστραψε η φλόγα ενός θεού που πύκνωσε τις τάξεις σας και πέθανε. Μαζί σας. Συναλλάσσεστε φανερά με ανακτορικούς. Μα για ποιους μιλάς? Σε ποιους αναφέρεσαι? Μια ολόκληρη χώρα συναλλάσσεται πια.
μια πατρίδα ολόκληρη. Στην οδό Αιγύπτου, πρώτη πάροδος δεξιά, τώρα υψώνεται το μέγαρο της Τράπεζας Συναλλαγών. Τουριστικά γραφεία και πρακτορία μεταναστεύσεως. Και τα παιδάκια δεν μπορούν πια να παίξουνε από τα τόσα τροχοφόρα που περνούνε. Άλλωστε τα παιδιά μεγάλωσαν. Ο καιρός εκείνος πέρασε που ξέρετε. Τώρα πια δεν γελούν, δεν ψιθυρίζουν μυστικά, δεν εμπιστεύονται. Όσα επιζήσαν, εννοείται, γιατί ήρθανε βαριές αρρώστιες από τότε. Πλημμύρες, καταποντισμοί, σεισμοί, θωρακισμένοι στρατιώτες. Θυμούνται τα λόγια του πατέρα. Εσύ θα γνωρίσεις καλύτερες μέρες. Δεν έχει σημασία, τελικά, αν δεν τις γνώρισαν. Λένε το μάθημα οι ίδιοι στα παιδιά τους, ελπίζοντας πως κάποτε θα σταματήσει η αλυσίδα, ίσως στα παιδιά των παιδιών τους ή στα παιδιά των παιδιών των παιδιών. Προς το παρόν, στον παλιό δρόμο που λέγαμε, υψώνεται η Τράπεζα Συναλλαγών. Εγώ συναλλάσσομαι. Εσύ συναλλάσσεσαι. Αυτός συναλλάσσεται. Τουριστικά γραφεία και πρακτορία μεταναστεύσεως. Εμείς μεταναστεύουμε, εσείς μεταναστεύετε, αυτοί μεταναστεύουν. Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει, έλεγε ο ποιητής. Η Ελλάδα με τα ωραία νησιά, τα ωραία γραφεία, τις ωραίες εκκλησιές. Η Ελλάς των Ελλήνων. Η λέξη ελευθερία είναι σχετική. Ελλάς, επίσης σχετική. Αυτό το παραδέχονται όλοι. Κόβοντας κάτι από τη μια, προσθέτοντας την άλλη κάτι, τουλάχιστον φαινόμαστε και εν μέρη είμαστε και φιλελεύθεροι και εθνικοί συνάμα. Αν κάποιοι βλάπτονται από τα μέτρα μας, οι άλλοι ωφελούνται. Και αν μερικοί με ψημυρούν, στραβοκοιτούν. Ή έστω κάνουν που αντιδρούνε. Αυτό το επιτρέπουμε. Το ενθαρρύνουμε αυτό. Με μέτρο. Εμείς στενά δεν ερμηνεύουμε τα Άγια των Αγίων. Άμα το παρακάνουν όμως και αρχίσουν τις φωνές, τα κλέφτες, τύρανοι, τα κάτω κι άλλα που τα συνηθίζουν και βγουν στους δρόμους συνδιεξή και τέκνης και τα λένε στα νυχτά και πια δεν παίρνουν από λόγια και απαστία, ορμούν οι γυμνασμένοι νόμοι σαν σκυλιά και τους κατασπαράζουν. Γονατιστοί στις πλάκες έλεος ζητούν. Ομολογούν οι άθλοι το λάθος, το διαλαλούνε στις πλατείες. Όχι, θα παίξουμε ενού παικτής. Κι όμως με αυτά που δεν παίζουν. Με τα Άγια των Αγίων παίξαμε, θυμάσαι. Μια γενιά που έψελνε τα δικαιώματά της κουνώντας λάβαρα πανηγυριού, σιώντας σπαθιά, γράφοντας στίχους εξαίσιους μιας πρώτης νεότητας, ποτίζοντας τα σπαρτά με περίσσιο αίμα μικρά παιδιά που αφέθηκαν στο έλεος του ουρανού. Θα πρέπει να θυμάσαι. Ύστερα μας πρόφτασε η άλωση. Τι ωφελεί που είχες προβλέψει την καταστροφή, οι ποιητές δεν εισακούγονται ποτέ. Η φωνή τους τώρα ένα ροδόφυλλο που το κομμάτιασαν οι ερπίστριες. Άγγελοι ολέθρου ανέστησαν εκ της νυχτός, αποκόβοντας εξόδους διαφυγής, σύρματα και γραμμές, στενεύοντας τον ύπνο σου. Όταν βγήκες στους δρόμους, δεν αναγνώρισες τίποτε. Ένας λαός εκφυλισμένος συνοθούνταν στις αγορές και στα ηλεκτρόφωνα. Τι να γίναν της γης οι αντριωμένοι. Τώρα, μέσα στη γενική χρεοκοπία, μέσα σε συρφετούς από εξαγγελίες και συνθήματα, μένεις γυμνός. Ήταν βαριά η καταλήστευση. Δεν έχεις πια τίποτε. Σου πήραν τα όπλα, σου πήραν τους φίλους, τη φωνή σου πήραν. Τα μεγάλα όνειρα έχασες και το μονοπάτι που πνίγεται στις πικροδάφνες και τα ειδόνια. Φαρμάκι παντού. Σκύβεις καρτερικά το κεφάλι, μελετώντας τον τρόπο του ποιητή. Σαν τους γύφτους, σφυροκοπάμε αδιάκοπα, στο ίδιο αμόνι.
Σε τι βοηθά, λοιπόν, η ποιήση? Σε τούτο το ελεηνό θέατρο πάψαν τα λόγια πια να αποτελούν χρησμούς. Οι δυνατοί στίχοι προφητείες. Ποιος θα μας κρίνει? Ποιος θα με κρίνει? Είσαι εσύ, ελεηνέ θεατή. Προδίδεται πάλι την ποίηση, θα μου πεις. Την ιερότερη εκδήλωση του ανθρώπου. Τη χρησιμοποιείτε πάλι ως μέσον, υποζύγιον των σκοτεινών επιδιώξεών σας, εν πλήρη γνώση της ζημιάς που προκαλείτε με το παράδειγμά σας στους νεότερους. Το τι δεν πρόδωσες εσύ, να μου πεις. Εσύ και όμοιοι σου, χρόνια και χρόνια, ένα προς ένα τα υπάρχοντά σας ξεπουλώντας στις διεθνείς αγορές και τα λαϊκά παζάρια. Και μείνατε χωρίς μάτια για να βλέπετε, χωρίς αυτιά να ακούτε, με σφραγισμένα στόματα και δεν μιλάτε. Για ποια ανθρώπινα ιερά μας εγκαλείτε? Ξέρω, κηρύγματα και ρητορίες πάλι θα πει. Ναι λοιπόν, κηρύγματα και ρητορίες. Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις, να μην τις παίρνει ο άνεμος. Σε έναν κόσμο συναλλαγών, η ποίηση δεν συναλλάσσεται. Σε έναν κόσμο φθοράς, η ποίηση παραμένει άφθαρτη. Είναι μια αρρώστια που σε σιγοκαίει, όπως ο έρωτας και η θέρμη. Συμπτώματα, συμπεριφορά παιδιού, καθαρό μυαλό και μάτι που τρυπάει σκοτάδια και καπνούς. Όπου ποίηση και αλήθεια, φάρμακο για τη μοναξιά και τους πόνους της καρδιάς. Δεν χρειάζεται φίλτρο, χρήση εσωτερική και προπαντός υπόθεση προσωπική. Μέσα σε πλήθη τιμβορίχων, φαρισαίων και επιτίδιων, κάτω από τους όγκους μολυσμένου περιβάλλοντος, πίσω και πέρα και πάνω από τον ηλιοβόρο χρόνο, πάντοτε θα ξεπροβάλλει ποίηση. Για την πιο μεγάλη αναμέτρηση του ανθρώπου. Στέκομαι εδώ, μπρος στα χαρτιά μου, στην ποτήλια, στο τραπέζι. Μπρος στον κόσμο που μακριά θεβουίζει σαν αόρατος καταράκτης. Με σχέδια και αδράνεια. Με υγεία και θάνατο. Ακίνητος. 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 Τραβιούνται οι στέγες πάνω από την πόλη. Ιδού εγκάρσια τομή ζωής. Πού βρίσκεται η καθαρή αρετή? Πού η αράγιστη αγνότητα? Φτάνει η φωνή του χρόνου τσακισμένη. Ο ηρεμίας με ένδυμα λιμόνος, δίχως τη δόξα της φωτιάς και του ουράνιου δράκου, την αποκάλυψη του αμνού ψιθυρίζει. Αθέριστη από το χρόνο. Μες στην ανυπαρξία, πέρα από κάθε ύψος του εαυτού μας. Κοιτάζω τώρα τα βιβλία μας. Τα ξεφυλίζω. Αυτό το δικό σου. Αυτό το δικό σου. Αυτό το δικό μου. Τόσο λίγο χαρτί και πώς μας χώρεσε. Τόση πολύ ζωή, τόση πολύ ιστορία. Πώς τις χωρέσαμε. Μας είπαν ποιητές της ΣΥΤΑΣ. Μας είπαν κοινωνικούς ποιητές. Ευτυχώς που δεν μας είπαν διανοούμενους. Τα χτίκαμε στην ίδια σημαία. Ξεκινήσαμε μαζί. Όμως ο Αναγνωστάκης είναι Αναγνωστάκης. Ο Κύρου είναι Κύρου. Ο Θασίτης, Θασίτης. Όλα τα άλλα ψευδοφιλολογίες και ερήμην μας. Ερήμην τους λοιπόν κι εμείς. Ποίηματά σας που αγάπησα, ποίηματά μου που αγαπήσατε. Κυρίες και κύριοι, ο Κύρου διαβάζει Αναγνωστάκη, ο Αναγνωστάκης διαβάζει Θασίτη, ο Θασίτης διαβάζει Κύρου. Δρόμοι παγιοί, που αγάπησα και μίσησα ατέλειωτα, κάτω από τους ίσκιους των σπιτιών που περπατώ, νύχτες των γυρισμών αναπότρεπτες, κι η πόλη νεκρή.
την ασήμαντη παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά. Κάμε να σ' ανταμώσω κάποτε, φάσμα χαμένο του πόθου μου κι εγώ, ξεχασμένος και ατίθασος να περπατώ, κρατώντας ακόμα μια σπίθα τρεμόσβηστη στις υγρές μου παλάμες. Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα, χωρίς να γνωρίζω κανέναν. Και ούτε κανένας με γνώριζε. Και ο Κωνσταντίνος πέθανε, και ο Βενιζέλος πάει. Και ο γιος του Κωνσταντίνου πάει κι αυτός. Και ο γιος του Βενιζέλου. 80 χρόνια, τι είναι για την ιστορία. Γριούλα από το Αϊβαλί, Εφθαλία. Παιδιά και εγγόνια, όλα θαμμένα. Το 12, το 22, το 41. Βόμβος μεσονυχτιού στο σιδηροδρομικό σταθμό. Φώτα των αμαξοστοιχειών που εναλλάσσονται με τη λεπτή βροχή. Το κορίτσι από την Πάτρα που μιλούσε στον πληθυντικό με στον μπορντέλο το κατάφορτο από αξιωματικούς. Δίκες καταχραστών. Κλειστά δωμάτια επαρχιακών ξενοδοχείων. Μια παλινδρόμηση ερωτική σε πρότυπα εφηβικά. Μεγάφωνα, χαρτιά. Στο καφενείο άνθρωποι νισταγμένοι. Και λησμονημένη ρεζεντά να στροβιλίζει σε ένα φωνογράφο. Μοιάζαν με συνωμοσία που στρέφονταν ενάντια σου. Φύλλα ενός χιλιοδιαβασμένου βιβλίου που ξαναγυρίζουν. Μέρες μιας άλλης ζωής, χωρίς δικαίωση. Πικρία. Ποια είναι η τελευταία σκηνή? Πώς πέφτουν οι τίτλοι του τέλους? Είναι το τέλος μιας εποχής, το τέλος μιας ιστορίας. Ο Χρήστος Τηλιανού διαβάζει Μανώλη Αναγνωστάκη. Ο Κωνσταντίνος Χατζησάβας διαβάζει Πάνο Θασίτη. Ο Δημήτρης Πορίδης διαβάζει Κλήτο Κύρου. Το παιχνίδι του τέλους. Άλλο το παιχνίδι του τέλους κι άλλο το τέλος του όποιου παιχνιδιού. Παίζεται μία μόνο και τελευταία φορά. Δεν είναι δυνατόν. Κάποτε θα το έχεις παίξει κι εσύ. Μέσα σε καταβλισμούς αναμνήσεων συνοθούνται άνθρωποι με φωνή ταπεινή. Προφέρουν περήφανους στίχους, αυτοσχεδιάζουν αποχαιρετισμούς και εξαφανίζουν ευτελείς παρορμήσεις. Πιστεύω να το έχεις ήδη αντιληφθεί. Το παιχνίδι του τέλους είναι στημένο. Με τον ίδιο πάντοτε νικητή, γι' αυτό και παίζεται απελπισμένα. Με νύχια και με δόντια. Επίλογος. Οι στίχοι αυτοί μπορεί να είναι και οι τελευταίοι. Οι τελευταίοι στους τελευταίους που θα γραφούν. Γιατί οι μελούμενοι ποιητές δεν ζούνε πια. Αυτοί που θα μιλούσανε πεθάναν όλοι νέοι. Τα θλιβερά τραγούδια τους γεννήκανε πουλιά σε κάποιον άλλον ουρανό που λάμπει ξένος ήλιος. Γεννήκαν άγριοι ποταμοί και τρέχουνε στη θάλασσα και τα νερά τους δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Στα θλιβερά τραγούδια τους φύτρωσε ένας λωτός. Να γεννηθούμε στο χυμό του εμείς, πιο νέοι. Ο νεκρός ποιητής. Δεν είμαι εδώ που ψάχνεις. Τι γυρεύω εγώ μες στα λουλούδια, στα βάσταχτο φως του φεγγαριού. Στις αίθουσες που οι ρήτορες εκπολιτίζουν το κοινό με τα φαντάσματά μας. Τι γυρεύω. Κλήτος Κύρου. 1921-2006. Ασκήσεις μνήμης. Ο Μάης του 68, ο Δεκέμβρης του 44, πιο πρόσφατος ο Νοέμβρης του 73. Σήμερα ενδείξεις μόνο χρονολογικές και οι επίγονοι επιλύσμονες σαν πάντα. Μη βάζετε πια σημάδια σε λέξεις, σε σπίτια ερυπωμένα ή σε τραγούδια παλιά. Πάντα θα βρίσκετε το δρόμο σας και πάντα θα τον χάνετε
αναζητώντας κάθε τόσο καινούργιο. Ζωή Καρέλη, 1901-1998. Στη αργασία του χρόνου, καθώς εργάζονταν το σχήμα εργάτης ελιαγωγείου, κατάλαβε πολύ καλά τον έρωτο για την ύλη όπου φυσούσε την πνοή του. Κάποτε κρύσταλλο, κάποιο μαργαριτάρι φίλησε πολύτιμο ελεφαντοκόκολο ή οπάλι με χρώματα ομίχλης προς το κενό. Όλα αυτά ύλη που γινόταν σχήμα, σχήμα ερωτικό για ό,τι υπάρχει μες στο χρόνο. Πάνω στα Σίτης, 1923-2008. Ελληνικά. Όχι φτωχός, αλλά πως πες, ή πιο καλά βιοπαλαίων, ή εκείνο το έξοχο, το τέλειο, το αρνητικό, μη πλούσιος, το κυριολεκτικό, ούτε ψεύτης, ακούγεται άσχημα, ενοχλεί, αλλά μη λέγον την αλήθεια αν όλοι, μη ευθύς, μη ευθορμήτως ομιλώντας τέλος πάντων, γιατί όχι. Ανθούλα Σταθοπούλου, 1908-1935. Σαν πεθάνω. Σαν πεθάνω μια μέρα, ίσως μέρα του Απρίλη, και νεκροί με ξαπλώσουν σε ένα φέρετρο άσπρο. Τα θερμάτα φιλιά σου που μου έδινες πάντα, θα μου δώσεις και τότε πάνω στα άχρωμα χείλη. Τα χλωμά δάχτυλά σου θα χαϊδέψουν και πάλι τα ψυχό μου το σώμα με τα κέρινα χέρια και θα σκύψεις να ακούσεις τους παλμούς της καρδιάς μου να μου πεις όπως πάντα η καρδιά σου δεν πάλι. Μανώλης Αναγνωστάκης, 1925-2005. Αντί να φωνασκώ και να συμφύρομαι με τους υπαίθριους ρήτορες και τους αγύρτες, μάντις κακών και οραματιστές. Όταν γκρεμίστηκε το σπίτι μου και σκάφτηκε βαθιά με τα υπάρχοντα, και δεν μιλώ εδώ για χρήματα και τέτοια, πήρα τους δρόμους μοναχώς φυρίζοντας. Ήτανε βέβαια μεγάλη περιπέτεια, όμως οι πόλεις φλέγονταν τόσο όμορφα. Ασύλληπτα πυροτεχνήματα ανεβαίνανε στον μπράουν ουρανό με διαφημίσεις ευνίδιων θανάτων και αλλαξοπιστήσεων. Σε λίγο φτάσανε και τα μαντάτα πως κάηκαν όλα. Μάτση Χατζηλαζάρου, 1914-1987. Μάης, Ιούνις και Νοέμβρης, στον Ανδρέα. Σε περιβάλλω με μια μεγάλη αναμονή. Σε περιέχω όπως ταραχοβίτικο κιούπι το λάδι. Σε ανασένω όπως ο θερμαστής του καραβιού ρουφάει μες στα πλεμόνια του το δειλινό το μπάτι. Σ' αγρικό με την ίδια διάθεση που ο ερυθρόδερμος κολλάει το αυτί του χάμο για να ακούσει τον καλπασμό του αλόγου. Δεν ήταν ανάγκη η βασίλισσα να με κάνει του Περού. Ανάγκη ήταν να... Και προχωρούσαμε.